Λοιπόν, Χρήστο, πάω ράδο, ρε. Άμα θες, έλα. Άστο, Χρήστο, θα πάω εγώ. Έβγαλα και εισιτήριο. Δεν σε χάλασε. Έβγαλα εισιτήρια. Φίλε, αυτά είναι για το λεωφορείο. Τώρα μου το λες. Η θέση 27, ξέρετε που είναι, λέω λογικά μετά την 26. Είμαστε στο καμπάνα, είμαστε στο Τσαμπίκα Beach. Είμαστε καμπάνα... σίγουρα, σε βλέπω, είμαστε δεν είμαστε. Καμπάνα Beach Crow Bar, πάμε, στο Τσαμπίκα. Εδώ βλέπουμε και beach tennis. Εντάξει, αυτή δεν είναι πολύ beach, φαίνεται καλό κορίτσι. Hello guys. Αυτό εδώ το σημείο είναι το μοναδικό σημείο από τις παραλίες εδώ που έχει καλό σήμα. Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία δεν έχει πολύ καλό σήμα. Σε αυτό το σημείο εδώ έχει σήμα καμπάνα. Βρισκόμαστε στη Λίνδο, στην παραλία Άγιος Παύλος. Εκεί πέρα έχει μια εκκλησία που συνήθως όταν γίνονται γάμοι στέλνουν καραβάκι να πάρουν την ύφη και τον γαμπρό και τους ξαναφέρνουν πίσω να παντρευτούν. Για μην περπατάει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα, η ύφη και ο γαμπρός και σκοτωθούν λίγο πριν παντρευτούν. Κρίμα δεν είναι. Πάμε κι εμείς. Εδώ βλέπουμε τουρίστες πως ζάρουν αμέριμνα. Στα βουτήξατε ή βουτήξατε? Βουτήξαμε. Πώς πήγε? Τέλεια. Πολύ μικρούτσικη παραλία. Η Λίνδος από το κέντρο της Ρόδου είναι καμιά ωρίτσα. Καλό είναι να νοικιάσετε αμάξι γιατί είναι μεγάλη η Ρόδος και αξίζει να τη δείτε όλοι. Βρήκες απλόσταση ή τσάμπα? Είναι πιασμένες, είναι ρεζερβέ. Άμα είναι πιασμένες θα τους βάλουμε κανένα βολταρέν. Έχει και water park, παιδιά, η Ρόδος. Άμα θέλετε να φέρετε τα παιδάκια σας ή εσείς οι ίδιοι, άμα νιώθετε έτσι λίγο παιδάκια. Συγγνώμη, ποιος θα πει στη Ρόδο να αγοράσει βούνες? Πάτε καλά, ρε. Εδώ είναι η Καλυθέα, άρα κάπου δίπλα είναι η Κινέα Σμύρνη. Καλυθή, πώς λέμε, ice tea, καλυθή. Εδώ Ελλάδα, εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ακόμα Ευρώπη, παιδιά, το ξέρετε. Όπου να είναι, τι κάνουμε. Εδώ βλέπουμε τις πηγές της Καλυθέας. Ακούμε το νεράκι. Ας ευχαριστήσουμε το νεράκι. Σε ευχαριστώ, νεράκι. We say thank you to the water. Thank you. Thank you to the water. Πληρώνουμε κάτι? Κάτι στέλνεις? Όχι, Έλληνα δεν πληρώνω. Α, εντάξει, έγινε. Πάμε κάπως πλέον, ξέρω τι στέλνεις. Είμαστε Έλληνες, εντάξει, Έλληνες. Τώρα ξέρετε, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Αυτό τι είναι, τζαμί? Θα μάθουμε τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Είμαστε από την εκπομπή, άμα θέλεις έλα. Υπάρχει κάποιο έντυπο με πληροφορίες να μας πείτε? Αυτό ας πούμε το τζαμί, είναι τζαμί, εκεί τι είναι? Αυτό το μέρος εδώ πέρα παλιά ήταν θεραπευτικό κέντρο, γιατί έχει πόσιμα ιαματικά νερά, τα οποία είχαν θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτό το ντρούλο εδώ πέρα που μοιάζει με τζαμί το φτιάξαν οι Ιταλοί το 29, το ξέρατε εσείς? Και τι έχει εδώ μέσα? Τίποτα, απλά κάθισε. Επί τουρκοκρατίας παίρνανε το νερό από τις πηγές. Δηλαδή άμα ήθελες να κάνεις ένα δώρο στον Πασά, πήγαινες εδώ πέρα στις πηγές εδώ πέρα και αντί να κάνεις ντουζ, τις μάζευες ένα μπουκαλάκι και τις έστελνες στον Πασά ως τον καλύτερο δώρο. Δεν πιστεύω να λούζεστε με το νερό από την ιαματική πηγή και το σπαταλάτε έτσι άσκοπα. Για πείτε τι ξέρετε. Είναι τεχνητό. Δεν είναι φυσικές πηγές. Είναι λάστιχο με νερό τρεχούμενο. Δεν είναι φυσικό. Είναι για τους ρίζες για να βγάλουμε λεφτά να ξεχρεώσουμε το χρέος. Τέλεια. Εσείς όλοι που θα δείτε αυτή την εκπομπή να ξέρετε ότι είναι ψέμα αυτό με τα ιαματικά νερά. Δεν υπάρχουν. Έχουν βάλει ένα λάστιχο και έχουν βάλει είσοδο για τους τουρίστες. Γι' αυτό οι Έλληνες δεν πληρώνουν είσοδο. Γιατί υποτίθεται πρέπει να ξέρουν ότι λένε ψέματα. Είμαστε απατεώνες τελικά. Είμαστε. Πού είναι αυτά τα ιαματικά νερά? Ιαματικά. Ιαματικά. Τα βρήκαμε, παιδιά. Τα ιαματικά νερά τα βρήκαμε εδώ. Στάζουνε. Στάζει ιαματικό νερό. Έχουν βάλει ένα λάστιχο από εκεί πέρα πάνω και έρχεται ο κόσμος και νομίζω ότι πίνει ιαματικό νερό. Έτσι είναι ο άνθρωπος, παιδιά. Του αρέσει το παραμυθάκι. Συγγνώμη, εσείς ήπιατε από το ιαματικό νερό εκεί πέρα πάνω? Έλα ρε παιδάκι μου. Αυτή είναι η γλίστρα. Δεν έχει άλλη. Και γιατί λένε γλίστρα τώρα, ξέρουμε. Η
Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι παλιά εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος και η πρόσβαση γινόταν μόνο από εκεί κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Είχαν βάλει εκεί πέρα γρασίδια και γλιστρούσανε κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Και έτσι ονομάστηκε η παραλία αυτή Γλίστρα. Φεύγουμε. Καφεδάκι, άμα θέλετε να πείτε στην παραλία Γλίστρα, εδώ είναι ο Πολύτεκνος. Πάμε να δούμε αν είναι όντως Πολύτεκνος. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι όντως Πολύτεκνος ο ιδιοκτήτης ή τυχαία έγινε? Είναι. Και εσείς είστε οι κόρες του? Ναι. Και πόσα παιδιά έχει? 5 παιδιά είχα. 5 παιδιά, ε. Άρα είναι όντως Πολύτεκνος. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης η παραλία της Γλίστρας ονομάζεται έτσι γιατί επειδή είναι μέτρια παραλία, ο Πολύτεκνος τους μεθάει όλους, τους φέρνει εκεί, κάνουν πάρτι. Περνάνε ωραία ρε παιδάκι μου, οπότε είναι δύσκολο να φύγεις. Άμα φύγεις, φεύγοντας λες ξεγλίστρησα. Φεύγοντας επειδή λες ξεγλίστρησα, η παραλία ονομάστηκε Γλίστρα. Είναι μια άλλη έκδοση της ονομασίας. Αποφάσισε ποιος σας αρέσει περισσότερο. Να σε ρωτήσω λίγο. Έλα. Συγγνώμη, ναι. Πιστεύεις ότι η κοπέλα σου πηγαίνει με άλλον? Πιστεύω, ε. Πιστεύεις ότι η κοπέλα σου σε κερατώνει? Σου μιλάω, ρε. Φτάσαμε στην παλιά πόλη. Μαριλέτα, είσαι ξανά στη Ρόδο? Ναι, έχω ξανά στη Ρόδο. Και? Στην Πενταήμερη. Στην Πενταήμερη και τι, σεξ έκανε στην Πενταήμερη? Σου πω. Εδώ είναι η θαλασσινή πύλη και με το που μπαίνεις μέσα, άμα σε έχει κόψει λόρδα, έχει εδώ πέρα μια πίτα φαν. Εμένα, ας πούμε, με έχει κόψει λόρδα, θα φάω λίγο εδώ. Καλαμάκια τα λέτε στη Ρόδο, έτσι? Σουβλάκια τα λέτε στη Ρόδο? Κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε ποιες πόλεις είναι με την Αθήνα και ποιες είναι με τη Θεσσαλονίκη. Ένας Αθηναίος αθλητής στην αρχαιότητα υποστήριζε ότι είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα στη Ρόδο. Ότι είχε πηδήξει καλά, ρε παιδί μου, στη Ρόδο. Καλά, δεν τα λέω. Το νησί δεν το είχε επιλέξει τυχαία, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να πας από την Αθήνα στη Ρόδο, δεν υπήρχαν οι μετακινήσεις. Οπότε ένας Αθηναίος δεν μπορούσε να εξακριβώσει αν αυτός ο τύπος, ο αθλητής, πηδούσε όντως τόσο πολύ στη Ρόδο. Και όταν του λέγανε, καλά ρε φίλε, σιγά μην πήδηξε τόσο πολύ, πήγαινε στη Ρόδο να δεις αν πήδηξε τόσο πολύ, θα στο πούνε εκεί πέρα οι ντόπιοι. Και? Πρέπει να σου πω. Καθώς λοιπόν ο αθλητής αυτός καφιόταν ότι είχε πηδήξει πολύ στη Ρόδο, ένας άλλος Αθηναίος τον προκάλεσε και έγραψε κάτω στο χώμα τη λέξη Ρόδος και του λέει «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Να. Και από εκεί βγήκε η φράση «Ιδού η Ρόδος και ιδού και το πήδημα». Τι είναι αυτό που μου δείχνεις, δεν τρέπεσαι λίγο? Για το πήδημα. «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Γεια σας, τι είναι εδώ? Εδώ είναι το παλάτι του Μεγάλου Μαγιστού. Α, το εδώ είναι το παλάτι. Και έχει είσοδο? Ναι. Πόσο κοστίζει? Είναι 6 ευρώ. 6 ευρώ είσοδος. Αλλά τώρα έχει κλείσει. Έχει κλείσει το καημένο. Τέλεια. Γιατί τον λέγανε Μεγάλο Μάγιστρο τότε? Ήταν τίτλος ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός τους. Ναι. Και του λέγανε γεια σου, είναι μεγάλη και τέτοια. Κράτησε όσο κράτησε η υποτοκρατία, ήρθαν μετά οι Τούρκοι, γίνανε διάφορες ζημίες κτλ. Έγινε μια μεγάλη έκρηξη επί τουρκοκρατίας και γκρεμίστηκε παραπάνω από το μισό. Ο πάνω όροφος δεν υπήρχε καθόλου, ας πούμε. Και όλο αυτό το αναστήλωσαν οι Ιταλοί. Η Ιταλική αναστήλωση είναι αυτό που θα δεις τώρα. Ο Μεγάλος Μάγιστρος. Μάγιστρος. Μέγιστος να λέγα. Εγώ ξέρω το Μεγάλος και Μάγιστος το έκανα Μέγιστος. Οι Ιταλοί που το ξαναφτιάξαν αυτό το φτιάξαν έτσι ώστε ο Μουσολίνι να έχει εξοχικό. Στοχεύανε στο να έχει εξοχικό Μουσολίνι, να έρχεται εδώ πέρα. Να εδώ στο τζάκι, να τα λέει με τους κολλητούς του. Να κάπου εκεί πέρα θα είχαν την τηλεόραση, θα καθόντουσαν, θα βλέπανε Μουντιάλ. Διάφορα αντικείμενα τα οποία ξεχάσανε οι υπότες σε αυτό εδώ πέρα το παλάτι. Κάνα μποξεράκι, ξεχνάμε κι εμείς διάφορα πράγματα στις πρώην όταν πηγαίνουμε. Έτσι ξεχάσανε και οι υπότες διάφορα αντικείμενα. Εδώ βλέπουμε το οικόσημο των υποτών, εδώ πέρα οι τρεις ράβδοι που είναι το σήμα του φασισμού και εδώ το λουλουδάκι που είναι το σήμα της Ρόδου. Δωμάτιο προσευχής των υποτών. Κάτι σαν τη Louis Vuitton στη Μύκονο. 177 δωμάτια το παλάτι. Τι λέει ρε παιδί μου. Να ρωτήσω λίγο κάτι, τα δωμάτια αυτά εδώ πέρα των υποτών, ναι, υπάρχουν στο booking.com? Ρωμαίοι αυτοκράτορες, εκεί ένας ακέφαλος και όλοι οι υπόλοιποι με κεφαλάκι. Υπερβόλα, ο κήπος του παλατιού. Οπότε εδώ κάνανε barbecue. Για δες το πουλί του, πόσο τον έχει? Ο Κεσσαράς. Τι λέει ρε παιδί μου. Κεφάλι εδώ τα είχαν σπάσει οι χριστιανοί. Με το που βλέπανε κεφάλι Ρωμαίου, τον αποκεφαλίζανε. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν πλατυποδία. Να, βλέπουμε το πόδι της Μαριλέτας και το πόδι του αυτοκράτορα. Για πλατυποδία σε κόβω, μεγάλε. Όλα καλά. Και αυτή εδώ ήταν η οδός υποτών. Εδώ είναι η κατηφόρα της οδού των υποτών. Και εδώ είναι η ανηφόρα. Είναι αναλόγως που θα το δεις. Δηλαδή, άμα πας προς τα κάτω,
είναι η κατηφόρα. Πώς σχετίζεται τώρα η οδός των υποτών με το μεγάλο παλάτι του Μάγιστο? Θα σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι. Παλιά εδώ, σε αυτήν εδώ την οδό, καθόντουσαν διάφοροι τύποι και πίνανε. Ήτανε η οδός των ποτών. Καθόντουσαν εδώ και πίνανε αλκοόλ. Και μερικές φορές παίρνανε μερικά ποτά και τα μπλέκανε μεταξύ τους τα ποτά. Οπότε σε μια φάση έρχεται ένας και μπλέκει τα ποτά κάπως περίεργα και του λέει: «Ρε μεγάλε, πώς τα μπλέξε έτσι?» Και τον κάνανε μέγα μάγιστο αυτόν. Έτσι έγινε. Εδώ μετά τους υπότες είχαν έρθει οι Τούρκοι. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Μετά τους υπότες είχαν έρθει οι Τούρκοι. Εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, υποτίθεται ότι ήταν το άγαλμα ο Κολοσσός της Ρόδου. Σωστά, καλά τα λέω? Ωραία, καλά τα λέω. Θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου πολιτισμού, σωστά? Σωστά. Εδώ υπήρχε ένα άγαλμα του Απόλλωνα, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα δηλαδή, ανάμεσα που περνάει τώρα το καραβάκι, ήταν τα πόδια του Απόλλωνα. Και είχε ο Απόλλωνας ανοιχτά τα ποδαράκια και περνούσαν από μέσα τα καραβάκια. Καλά τα λέω? Ωραία τα λέω. Γκρεμίστηκε από έναν μεγάλο σεισμό. Γέλισε περίπου 30 σπίτια, λέει. 30 σπίτια ήταν εδώ πέρα. Πρόσφατα κάποιοι επιστήμονες θέλησαν να το ξαναφτιάξουν. Σωστά, θέλουν να το ξαναφτιάξουν, λέει. Εδώ βλέπουμε μια ομάδα Καναδών. Τρελαμένες, έξαλες. Τέλεια, τέλεια. I guess you are from Canada, right? No. I'm very clever. Εδώ βλέπουμε την Ακρόπολη της Λίνδου, εδώ παρέα με τον ήλιο. Να ξέρετε ότι κάπου εδώ, παιδιά, στη Λίνδο, το 2013, είχαν βρει ένα γάιδαρο μισοφαγωμένο. Ή τον είχαν φάει επειδή πεινούσανε, ή επειδή δεν συμπαθούν τα γαϊδούρια εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Οι Ιλουμινάτι λες, ε? Ναι, έτσι μας νομίζω. Μας ψεκάζουν, ναι. Αυτοί που μας ψεκάζουν, ναι. Ψεκάζουν και τώρα και τα γαϊδούρια. Αυτοί που είναι στην ευρωμασονικο-σιωνιστικο-σαρωνιστική λέσχη. Αυτή τη λέσχη, ναι. Είδαμε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, λέγεται Φλεβάρης, αλλά έχουμε Ιούλιο, λέτε να έχουμε πρόβλημα? Λες να φάμε πόρτα τώρα από το σούπερ μάρκετ Φλεβάρης επειδή έχουμε Ιούλιο? Όχι. Έχετε κάποιες προσφορές το Φλεβάρι? Κάποια εκτοσή? Εδώ βλέπουμε την προσφορά του Φλεβάρι τον Ιούλιο. Να, εδώ βλέπουμε άλλη μια προσφορά. Προσφορά του Φλεβάρι τον Ιούλιο. Οπ, τι έχουμε εδώ? Να μπω? Άμα θες, να μπεις. Τέλεια, ευχαριστώ. Ωραία, μπαίνουμε. Τι έχουμε εδώ? Όλα καλά? Ευχαριστώ. Μέσα στο σούπερ μάρκετ Φλεβάρης που πήγαμε πριν και κάναμε πλάκα, πήγαμε να φάμε ξύλο. Για σας το κάνουμε. Για σας το έκανε. Με άρπαξε από το χέρι μου, λέει, είσαι κατάσκοπος, μου λέει. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Για σας τα κάνω αυτά. Για σας. Αν δεν είναι αγάπη, αυτό τι είναι? Μπορείς να κάνεις ακροκρίτη στην Ακρόπολη. Τι είναι? Στην Ακρόπολη, την Κρήτη. Στην Ακρόπολη, πίσω. Όποιος πάει προς τη Λίνδο, στη Ρόδο και δει ένα σούπερ μάρκετ, μπλέκεται. Που λέγεται Φλεβάρης, να πάτε και να πείτε με παλικάρι που τον είπατε κατάσκοπο, τελικά την έκανε την εκπομπή. Θα το πάρεις και θα το σβήσεις, μου λέει το βίντεο. Ο καημένος πήγε να πάθει κεφαλικό. Μαζευτήκαν εκεί γύρω μου όλοι, πήγαμε να φάμε ξύλο. Εγώ δηλαδή, Μαριλέτα, εδώ και πούσου. Πίσω. Να, τι βλέπεις? Μια σκατουλίτσα φέρνει εκεί πέρα με τα φώτα, ρε παιδί μου. Μια σκατουλίτσα τα αυτιά. Άμα σου άρεσε το βιντεάκι, πάτα like, κάνε subscribe, πάτα και το καμπανάκι και άμα θέλεις, έλα.